ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη, ανακοίνωσαν την τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης 415 σχέδια βελτίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα καταστροφικά γεγονότα που συνέβησαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Με την τροποποίηση της πρόσκλησης αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης κατά 23.840 εκατομμύρια ευρώ, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των επιλέξιμων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από υποψήφιους αυτών των περιοχών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε: «Απόλυτα συνεπείς σε όσα έχουμε εξαγγείλει, προχωρούμε στην ενίσχυση του προϋπολογισμού για τα σχέδια βελτίωσης στη Θεσσαλία και στον Εύρο, ώστε να ενταχθούν και οι επιλαχόντες. Συνεχίζουμε να είμαστε στο πλευρό των παραγωγών σε όλη την Ελλάδα, αλλά πρωτίστως στις περιοχές που δοκιμάστηκαν έντονα από ακραία φυσικά φαινόμενα. Μέσα από το ενισχυμένο πρόγραμμα για τα σχέδια βελτίωσης, συνεχίζουμε την προσπάθεια για εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Με πράξη στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς και τους οπλίζουμε με όλα τα αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του σήμερα αλλά και τις προκλήσεις του αύριο». Ως προς την πορεία των αξιολογήσεων, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες των νομοδοτικών επιτροπών στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, δηλαδή σε χρόνο που δεν θα έχει υπερβεί τους 6 μήνες από τη λήξη της πρόσκλησης. Στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, από τα οποία θα καθοριστεί η ζήτηση σε κάθε περιφέρεια, θα καταμεριστεί επιπλέον ποσό ως υπερδέσμευση για την κάλυψη ως το δυνατόν περισσότερων επιλέξιμων αιτήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της δράσης 415 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούργια και αμεταχείριστα, προσαρμόζοντας λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογης της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης, ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτιών, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση, ΑΠΕ, η αγορά γης, όμορης προς ιδιόκτητη γη. Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ως όριο ετούμενο προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο, ο ανώτατος ετούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του ετούμενου προϋπολογισμού. Η ένταση ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του, κυμαίνεται από 40% έως 80%.